Μαθηματικά 6 δημοτικού, κεφάλαιο 12, διαιρέτες ενός αριθμού, μέγιστος κοινός διαιρέτης αριθμών, τετράδιο εργασιών. Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε το βιβλίο του μαθητή, εξηγήσαμε ποιοι είναι οι διαιρέτες ενός αριθμού και πώς βρίσκουμε το μέγιστο κοινό διαιρέτη δύο ή περισσότερων αριθμών. Σε αυτό το μάθημα θα λύσουμε τις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών. Άσκηση πρώτη, κάνε με το νου τις παρακάτω διαιρέσεις και σημείωσε με ένα νι αυτές που είναι τέλειες. Κάποιες διαιρέσεις τις βλέπεις και τις καταλαβαίνεις αμέσως με το μυαλό, επειδή ξέρεις την προπαίδεια και μπορείς να καταλάβεις. Κάποιες άλλες ίσως θα χρειαστείς υπολογιστή. 48 δια 2, ναι, διαιρείται ακριβώς και μας δίνει πηλίκο 24, οπότε βάζουμε ένα τικ. 48 δια 3 θα πρέπει να κάνεις τη διαίρεση ή να το χτυπήσεις έναν υπολογιστή. Ας δούμε τη διαίρεση. 48 δια 3, το 3 στο 4 χωράει μία φορά και περισσεύει 1, κάτω και το 8, 3, 6, 18, από 18 0, χωράει λοιπόν 16 φορές και δεν αφήνει υπόλοιπο, οπότε βάζουμε και εδώ τικ. 48 δια 4, ναι, μας κάνει 12, το καταλαβαίνουμε. Το 4 διαιρεί, το 40 διαιρεί και το 8, οπότε δεν αφήνει υπόλοιπο. Και κατά τον ίδιο τρόπο, κάνοντας είτε με το μυαλό, βρίσκοντας το αμέσως, είτε με διαίρεση, καταλήγεις στο αποτέλεσμα, σωστό αποτέλεσμα. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Διαιρείται το 48 δια 6, 48 δια 8, 45 δια 3, 45 δια 5, 5 9 45, 45 δια 9, ναι, διαιρείται, 5 9 45. Αυτά λοιπόν είναι τα τικ τα οποία πρέπει να βάλεις. Γράψε όλους τους διαιρέτες για το 48. Ξεκινάς με το 2 και προσπαθείς να δεις αν το 3, το 4, το 5, το 6 διαιρεί το 48, μέχρι να φτάσεις στο 48. Μάλλον ξεκινάς από το 1, 1, 2, 3, το 3 το διαιρεί, το είδαμε εδώ, το 4 το διαιρεί, το 6 το είδαμε ότι το διαιρεί, το 8, το 12, το 16, το 24 και το 48 είναι οι διαιρέτες του 48. Κάνεις το ίδιο και για το 45, το 1, το 3, το 5, το 9, το 15 και το 45. Διαιρέτες ενός αριθμού. Διαιρέτης ενός αριθμού είναι ο αριθμός που τον διαιρεί ακριβώς χωρίς να αφήνει υπόλοιπο. Αυτό μάθαμε με την άσκηση αυτή. Πάμε στην άσκηση 2. Γράψε τους διαιρέτες του 18, τους διαιρέτες του 36, τους κοινούς διαιρέτες του 18 και του 36 και μετά τον μέγιστο κοινό διαιρέτη του 18 και του 36. Μία πάρα πολύ καλή άσκηση. Ξεκινάμε με τους διαιρέτες του 18. Το 1 το διαιρεί, 2 η 9 18, το 3 διαιρεί, 3 6 18 και συνεχίζουμε. 6, 3, 6, 18, το 7 και το 8 δεν διαιρεί, το 9, 2, 9, 18 και το 18, ενώ οι διαιρέτες του 36 είναι 1, το 2, το 3, 4, το 6, το 9, το 12, το 18 και το 36. Αν κάνεις τις διαιρέσεις θα δεις ότι αυτοί οι αριθμοί διαιρούν ακριβώς το 36 χωρίς να αφήνουν υπόλοιπο. 36 δια 12, 3, 36 δια 18, 2, 36 δια 36, 1. Ποιοι είναι τώρα οι κοινοί
Διαιρέτες του 18 και 36, θα ξεκινήσεις από, από τους διαιρέτες του μικρότερου αριθμού, δηλαδή από τους διαιρέτες του 18 που είναι πιο λίγοι, και θα αρχίσεις να ψάχνεις για κοινούς. Και βλέπουμε λοιπόν ότι το 1 είναι κοινός διαιρέτης, το 2 κοινός διαιρέτης, το 3, το 6 ναι, είναι κοινός διαιρέτης, το 9 είναι κοινός διαιρέτης, το 18 είναι κοινός διαιρέτης. Και τους γράφεις από κάτω. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Τώρα, να βρεις τον μέγιστο κοινό διαιρέτη του 18 και του 36. Κοιτάς εδώ όλους τους διαιρέτες και παίρνεις το μεγαλύτερο, ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του 18 και 36 είναι το 18. Τώρα, με βάση όσα έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα και με βάση όσα θυμηθήκαμε στο βιβλίο του μαθητή, θέλω να, να παγώσεις το βίντεο και να μου βρεις το μέγιστο κοινό διαιρέτη με δύο άλλους τρόπους. Καταρχήν με τη μέθοδο των υπολείπων, που είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να βρεις τον μέγιστο κοινό διαιρέτη. Πάγωσε το βίντεο και βρες το. Λοιπόν, είναι, γράφουμε τους δύο αριθμούς, γράφουμε 18 και 36 δίπλα δίπλα, κατεβάζουμε τον μικρότερο αριθμό, τον διαιρούμε με τον άλλον και γράφουμε από κάτω το υπόλοιπο. 18, 36 δια 18, άμα κάνουμε τη διαίρεση, 36 δια 18, θα δούμε το 36 στο 18 πάει 2, 2, 8, 16, 6, 1, 1, 2, 2 και 3, υπόλοιπο 0, οπότε γράφουμε υπόλοιπο 0 και πάρα πολύ γρήγορα, είδατε, με τη μέθοδο των υπολείπων, βρήκαμε ότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι το 18, ο αριθμός αυτός, ο οποίος κατέβηκε και δίπλα του σχηματίστηκε το 0, ο άλλος αριθμός δεν είχε υπόλοιπο. Στα σχόλια θα δεις αναλυτικά, θα σου έχω ένα βίντεο που αναλυτικά εξηγεί τη μέθοδο των υπολείπων, πιστεύω να την έχεις γνωρίσει από προηγούμενα μου μαθήματα, και θέλω τώρα να μου βρεις τον μέγιστο κοινό διαιρέτη με παραγοντοποίηση. Γράφουμε το 18 και το 36, τραβάμε μια γραμμή και κάνουμε κοινή παραγοντοποίηση. Ξεκινάμε με τους πρώτους αριθμούς. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί θα τους μάθουμε παρακάτω, αλλά ίσως να τους ξέρεις από προηγούμενα μαθήματα. Το 2 διαιρεί το 18 και το 36, ναι. 18 το διαιρεί και βρίσκουμε 9. Το 36 το διαιρεί 15, το 30 και 3, 18. Το 2 διαιρεί έναν από τους δύο, διαιρεί, δεν διαιρεί το 9, το γράφουμε από κάτω, το 18 το διαιρεί και γίνεται 9. Πάμε στο 3, το 3 διαιρεί το 9 και γίνεται 3, το 9 και γίνεται 3, ξανά το 3, 1 και 1. Και ψάχνουμε τώρα να δούμε από τους αριθμούς 2, 2, τους παράγοντες 2, 2, 3 και 3, ποιοι είναι οι κοινοί διαιρέτες. Το 2, το πρώτο 2 διαιρέσε και τους δύο αριθμούς, ναι. 18 έγινε 9, 36 έγινε 18, άρα είναι κοινός διαιρέτης. Το 2 διαίρεσε ακριβώς το 9 και το 18, όχι, γιατί το 9 κατέβηκε όπως ήταν. Το 3 διαίρεσε και τους 2, το 3 διαίρεσε και τους 2. Άρα λοιπόν ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι ίσον με 2, 1 διάρι, επί 3, που και το άλλο τριάρι είναι κοινός διαιρέτης, επί 3, ίσον 2, 3, 6, 36, 18, το βρήκαμε και με παραγοντοποίηση. Υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος, θα σου τον δείξω αφού σβήσω όλα αυτά για να κάνω χώρο. Κάνουμε παραγοντοποίηση του κάθε, του καθένα, καθενός αριθμού ξεχωριστά, δηλαδή πρώτα παραγοντοποίηση του 18, λέμε 2, 9, 3, 3, 3, 1 και τελειώσαμε, και μετά δίπλα ξεχωριστά κάνουμε παραγοντοποίηση του 36, τραβάμε μια γραμμή
να κάνουμε καλύτερα τις γραμμές. Το 36, το 2 διαιρεί και γίνεται 18, το 2 9, με το 2 όχι το 3 3, 3 1. Έχουμε κάνει ξεχωριστά λοιπόν παραγωγοποίηση του 18 και ξεχωριστά του 36. Και τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε τους κοινούς παράγοντες. Μέγιστος κοινός διαιρέτης ίσον το 2. Με το 2 είναι κοινός παράγοντας, το γράφουμε. Το άλλο 2 δεν έχει κοινό παράγοντα, δεν υπάρχει άλλο διάρρεια από εκεί. Το 3 υπάρχει από εδώ, υπάρχει και από την άλλη μεριά, οπότε το γράφουμε 3. Και πάλι το 3 υπάρχει από εδώ, υπάρχει και από εκεί, είναι κοινός παράγοντας και στους 2. Επί 3, οπότε 2 ή 3, 6, 3, 6, 18. Είτε κάνουμε λοιπόν ξεχωριστά την παραγοντοποίηση και βρούμε τους κοινούς παράγοντες και τους κοινούς διαιρέτες και μετά βρίσκουμε το μέγιστο κοινό διαιρέτη, κάνουμε όπως είχαμε δει προηγουμένως μαζί κοινή παραγοντοποίηση και παίρνουμε πάλι τους παράγοντες οι οποίοι είναι κοινοί διαιρέτες και για τους δύο αριθμούς. Η μέθοδος των υπολείπων είναι πάρα πολύ γρήγορη και εύκολη. Κατεβάζεις το μικρότερο αριθμό, τον διαιρείς με τον άλλον και κατεβάζεις το υπόλοιπο και γράφεις από κάτω το υπόλοιπο και πάλι συνεχίζεις με τον ίδιο τρόπο. Άσκηση τρίτη. Ποιος είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των αριθμών 12, 8 και 30? Άλλη μια άσκηση για να εμπεδώσουμε το πώς βρίσκουμε το μέγιστο κοινό διαιρέτη. Γράφουμε τους διαιρέτες του κάθε αριθμού πρώτα. 1, 2, 3, 4, 6 και 12. Διαιρέτες του 8, 1, 2, 4 και 8. Οι διαιρέτες του 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 και 30. Αυτό με σκέψη και με διαιρέσεις. Διαιρέσεις διαδοχικές. Διαιρούμε το 3, μετά το 4, δεν διαιρείται το 5, το 6, το 7 και ψάχνοντας καταλήγουμε ότι αυτοί είναι οι διαιρέτες των τριών αριθμών. Για να βρούμε τώρα τους κοινούς διαιρέτες πρώτα, θα βρούμε πρώτα τους κοινούς διαιρέτες για να βρούμε τον μέγιστο κοινό διαιρέτη. Ξεκινάμε από τους διαιρέτες του μικρότερου αριθμού, του 8, που είναι πιο λίγοι, και ψάχνουμε να δούμε αν υπάρχουν στους άλλους. Το 1 υπάρχει, το 2 υπάρχει και στους άλλους 2, το 3 υπάρχει στο 3ο, δεν υπάρχει στο 2ο, το 4 υπάρχει στο 2ο, δεν υπάρχει στο 3ο, το 8 δεν υπάρχει πουθενά, οπότε οι κοινοί διαιρέτες είναι το 1 και το 2, οπότε μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι ο μεγαλύτερος, να το γράψουμε σωστά, μέγιστος κοινός διαιρέτης του 12, του 8 και του 30 είναι το 2. Και να το λύσεις με παραγοντοποίηση και μέθοδο υπολείπων. Παραγοντοποίηση. Επειδή είναι πολύ, θα κάνουμε κοινή παραγοντοποίηση. Θα γράψουμε εδώ τον αριθμό 12, το 8 και το 30. Διαιρούμε λοιπόν με τους πρώτους αριθμούς. Οι πρώτοι αριθμοί είναι το 2, 3, 5, 7, 11, 13 και συνεχίζει. Δεν θα χρειαστείς παραπάνω από αυτούς τους αρχικούς. Πρώτοι αριθμοί, αριθμοί οι οποίοι δεν αποτελούνται από δύο άλλους, δεν είναι σύνθετοι. Ίσως να τα έχεις ακούσει αυτά. Ξεκινάμε λοιπόν με το 2, το οποίο διαιρεί το 6, 4, 15 και τους 3 αριθμούς, ξανά με το 2, 3, 2, το 15 δεν το διαιρεί, πάμε στο 2, 3, το 2 γίνεται 1, 15, πάμε μετά στον επόμενο, τελειώσαμε με το 2, πάμε στο 3, διαιρεί το 3 και γίνεται 1, το 1 ξανακατεβαίνει, το 15 το διαιρεί και γίνεται 5, τελειώσαμε και με το 3, πάμε στο 5 που είναι ο επόμενος πρώτος αριθμός, διαιρεί το 5, 1 και τελειώσαμε με την παραγοντοποίηση και ψάχνουμε να βρούμε τους αριθμούς οι οποίοι είναι κοινοί διαιρέτες. Το πρώτο 2 έχει διαιρέσει και τους 3 αριθμούς, άρα είναι κοινός διαιρέτης. Το δεύτερο 2 διαίρεσε μόνο τους 2 αριθμούς, δεν είναι κοινός διαιρέτης. Το 2 πάλι δεν είναι κοινός. Το 3 διαίρεσε μόνο το 3, όχι το 15. Το 5 μόνο το 5, όχι τους υπόλοιπους. Οπότε ο μέγιστος κοινός διαιρέτης
είναι του 18, 12 και 30 είναι το 2. Ένας είναι κοινός διαιρέτης όλων και είναι και ο μέγιστος. Με τη μέθοδο των υπολείπων γράφουμε το 18, γράφουμε το 8 και γράφουμε το 30, παίρνουμε το μικρότερο από τα 3 και το κατεβάζουμε κάτω. 8. Το 8 διαιρείται με το 18, 2 ή 8, 16 και αφήνει υπόλοιπο 2. Το 8 διαιρείται με το 35, 8 ακριβώς, 5, 8, 40, 4, 8, 32, 3, 8, 24, άρα λοιπόν χωράει 3 φορές και αφήνει υπόλοιπο 6. Κατεβάζουμε το 2 που είναι το μικρότερο από τα 3 και το 2 διαιρείται με το 8 αφήνει υπόλοιπο 0, το 2 διαιρείται με το 6 αφήνει υπόλοιπο 0, οπότε ο αριθμός που έμεινε κάτω-κάτω με τους άλλους να είναι 0 δίπλα του είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης και το 2 είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των τριών αριθμών. Το λύσαμε με όλους τους τρόπους. Τον απλό τρόπο που μας δείχνει το βιβλίο, αλλά επιπλέον πράγματα που θα μάθουμε στο μέλλον, παραγοντοποίηση και τη μέθοδο των υπολείπων που καλό είναι να τα ξέρεις γιατί βρίσκεσαι στην έκτη τάξη. Πρόβλημα πρώτο. Έχω 225 γραμματόσημα και θέλω να τακτοποιήσω σε άλμου. Κάθε σελίδα χωρά μέχρι 30 γραμματόσημα. Πόσο το πολύ γραμματόσημα μπορώ να βάλω ώστε να χρησιμοποιήσω τις λιγότερες σελίδες και σε όλες τις σελίδες να υπάρχει ο ίδιος αριθμός γραμματοσήμων. Εδώ προφανώς ψάχνουμε τους κοινούς διαιρέτες, μάλλον όχι τους κοινούς διαιρέτες, τους διαιρέτες του 225, αλλά τον μεγαλύτερο διαιρέτη, ο οποίος είναι μικρότερος από το 30. Αφού χωράει μέχρι 30 γραμματόσημα η σελίδα. Για να δούμε, γράφουμε τους διαιρέτες του 225. Είναι το 1, το 3, το 5, το 9, το 15, το 25 και από εκεί και πέρα οι διαιρέτες είναι μεγαλύτεροι του 30. Πώς το βρήκαμε αυτό? Κάναμε διαδοχικές διαιρέσεις. Το 2 δεν διαιρείται, πήγαμε στο 3, ναι. Το 4 δεν διαιρείται, πήγαμε στο 5, το 5 πήγαμε στο 6 δεν διαιρείται, το 7 δεν διαιρείται, το 8 δεν διαιρείται, πήγαμε στο 9 διαιρείται. Με διαδοχικές λοιπόν διαιρέσεις βρήκαμε τους διαιρέτες του 225 μέχρι το 25, οπότε απάντηση μπορούμε να βάλουμε 25 γραμματόσημα ανά σελίδα. Πρόβλημα δεύτερο. Τα παιδιά της έκτης τάξης θέλουν να διακοσμήσουν την αίθουσα τελετών του σχολείου τους με στήλες από χρωματιστά μπαλόνια. Έχουν 30 κόκκινα, 45 κίτρινα και 50 πράσινα μπαλόνια. Θέλουν να φτιάξουν όσο το δυνατόν περισσότερες όμοιες στήλες με χρωματιστά μπαλόνια. Πόσα μπαλόνια από κάθε χρώμα θα βάλουν σε κάθε στήλη χωρίς να τους περισσέψει κανένα? Όσο το δυνατόν, εδώ είναι η έκφραση, περισσότερες όμοιες στήλες. Άρα ψάχνουμε όχι μόνο τους κοινούς διαιρέτες, αλλά ψάχνουμε τον μέγιστο κοινό διαιρέτη. Για να λύσουμε το πρόβλημα του 30, του 45 και του 50, θα πρέπει να γράψουμε εδώ τους διαιρέτες του 30, του 45 και του 50 και μετά να ψάξουμε να βρούμε τους κοινούς διαιρέτες και το μέγιστο από αυτούς. Με πολλή δουλειά βρίσκουμε ότι οι διαιρέτες του 30 είναι 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, του 45 1, 3, 5, 9, 15, 45 και του 50 1, 2, 5, 10, 25, 50. Θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές διαιρέσεις για να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο. Μετά ψάχνουμε από τους αριθμούς, από τους διαιρέτες του μικρότερου αριθμού να δούμε ποιοι είναι οι κοινοί διαιρέτες. Το 1 είναι κοινός διαιρέτης, το 2 δεν είναι, το 3 δεν είναι, το 5 είναι κοινός διαιρέτης, μετά δεν υπάρχει άλλος κοινός διαιρέτης, οπότε οι κοινοί διαιρέτες είναι το 1 και το 5 και ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι ο αριθμός 5. Πάρα πολύ δουλειά με αυτόν τον τρόπο γιατί δεν έχουμε μάθει ακόμα παραγοντοποίηση ή τους άλλους τρόπους. Πόσο πιο εύκολα θα λυνόταν με τη μέθοδο των υπολείπων? Γράφουμε τους τρεις αριθμούς 30, 45 και 50 να το δούμε άλλη μια φορά. Από τους τρεις αριθμούς τους γράφουμε δίπλα δίπλα και κατεβάζουμε κάτω τον μικρότερο. Τον διαιρούμε με τους άλλους και από κάτω γράφουμε το υπόλοιπο που αφήνει η διαίρεση. 30
Στο 45 χωράει μία φορά και αφήνει υπόλοιπο 15. Το 30 στο 50 χωράει μία φορά και αφήνει υπόλοιπο 20. Κατεβάζουμε τώρα το 15 που είναι ο μικρότερος από τους 3. Το διαιρούμε με το 30, αφήνει υπόλοιπο 0. Το διαιρούμε με το 20, αφήνει, χωράει μία φορά και αφήνει υπόλοιπο 5. Κατεβάζουμε το 5. Το 0 το ξανακατεβάζουμε, με το 15 διαιρείται ακριβώς, οπότε αφήνει υπόλοιπο 5 και ο αριθμός ο οποίος έχει μείνει στο τέλος με τα μηδενικά δίπλα είναι ο αριθμός 5 που είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης. Το βρήκαμε πάρα πολύ εύκολα με τη μέθοδο των υπολείπων και με κοινή παραγοντοποίηση. Αν θέλαμε να το βρούμε, να το δείξουμε και αυτό άλλη μια φορά, σβήνουμε εδώ πέρα, τους γράφουμε δίπλα δίπλα τους αριθμούς. Εδώ η γραμμή δεν χρειαζόταν στη μέθοδο των υπολείπων. Κατεβάζαμε, δεν έχει καμιά σχέση η γραμμή, τη γράψαμε τώρα για να δείξουμε και την παραγοντοποίηση. Και πάμε το 2, 15. Το 45 δεν το διαιρεί, το 50 25, το 2 δεν διαιρεί, το 3 5, το 45 το διαιρεί και βρίσκουμε 15, το 25 όχι, το γράφουμε από κάτω. Το 3 διαιρεί το 15 και δίνει 5, το 5 το διαιρεί, ξαναμπαίνει από κάτω και το 25 μπαίνει από κάτω. Το 5 1 1 5 και το 5 1 1 1. Κάναμε κοινή παραγοντοποίηση και ψάχνουμε τώρα να βρούμε τους αριθμούς οι οποίοι είναι κοινοί διαιρέτες όλων των αριθμών. Το 2 δεν είναι, γιατί το 45 το διαίρεσε. Το 3 δεν είναι κοινός διαιρέτης, διαίρεσε μόνο το 45. Το άλλο 3 διαίρεσε μόνο το 15. Το 5 είναι διαιρέτης και του 5 και του 5 και του 25, σε αυτήν εδώ πέρα την οριζόντια στήλη. Το άλλο 5 όχι. Άρα λοιπόν μόνο το 5, μέγιστος κοινός διαιρέτης, είναι το 5, είναι ο κοινός διαιρέτης και των τριών αριθμών, του 30, του 45 και του 50, και βρίσκαμε και με παραγοντοποίηση το μέγιστο κοινό διαιρέτη. Βέβαια όλα αυτά δεν είναι στην ύλη μας και δεν χρειάζεται να τα ξέρεις, απλώς τα λέω να έχεις μια ιδέα. Ο τρόπος με τον οποίο το λύνουμε εμείς είναι βρίσκοντας τους διαιρέτες των τριών αριθμών και ψάχνοντας μετά τους κοινούς διαιρέτες και τον μέγιστο κοινό διαιρέτη. Πρόβλημα τρίτο. Η χοροδία του Μουσικού Γυμνασίου Σερών αποτελείται από 60 υψήφωνους, 120 μέσους και 40 βαθύφωνους. Πόσες το πολύ, όποιες ομάδες το πολύ, άρα ψάχνουμε μέγιστο, μπορούμε να σχηματίσουμε ώστε να τραγουδήσουν σε πολλά σχολεία για τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου? Πόσους ψήφωνους, μέσους και βαθύφωνους θα έχει η κάθε ομάδα? Δεν θα κουραστούμε να το λύσουμε με τους τρεις τρόπους, θα το λύσουμε μόνο με τον έναν τρόπο το οποίο μας έχει μάθει το σχολείο, δηλαδή θα βρούμε τους διαιρέτες του 60, τους διαιρέτες του 120 και τους διαιρέτες του 40. Ψάξε λοιπόν και βρες, θα καταλήξεις στο ότι οι διαιρέτες του 60 είναι όλους αυτούς τους αριθμούς λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5 και τα λοιπά, του 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 και τα λοιπά, του 40, 1, 2, 4, 5, 10 και 20, και ψάχνοντας για να βρούμε τον μέγιστο κοινό διαιρέτη, πάμε στους αριθμούς, στους διαιρέτες του μικρότερου αριθμού. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι το 20 που είναι ο μεγαλύτερος υπάρχει και εδώ και εδώ και εδώ, άρα ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι το 20. Απάντηση θα σχηματίσουμε 20 ομάδες και έχουμε 60 δια 20 3 υψήφωνους, 120 δια 20 6 μέσους και 40 δια 20 2 βαθύφωνους.